κάτω των 18 και υπήρχε και μια σχετική οδηγία, έβγαλε το έθνος.gr, αποκάλυψε ότι από 1η Οκτωβρίου το Υπουργείο Πολιτισμού έχει στείλει μια οδηγία και λέει, παιδιά, να σας πω κάτι, η ταινία είναι άγρια. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να μπαίνουν ανήλικοι, διότι αρκετά προβλήματα διαχειρίζονται τα παιδιά, μην τα βάλουμε και στη διαδικασία να μιμούνται τον Τζόκερ. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ένα κυβερνητικό μπάχαλο, γιατί θέλω να σου θυμίσω ότι μέσα σε 12 ώρες από ποια στάδια περάσαμε. Πρώτα ήταν fake news, μετά δεν ήξερε τίποτα το Υπουργείο, μετά είχε κάνει μια καταγγελία μια μάνα, μετά το ήξερε το Υπουργείο, αλλά έφταγε η αστυνομία, μετά έφταγε ο Ραγκούσης, μετά είπε ο Χρυσοχοΐδης ότι θα παραβεί τον νόμο για να τις σπάσει τους φυσαμένους του και θα πάει να δει την ταινία με το γιο του. Δηλαδή ένα τεράστιο μπάχαλο. Πίσω από αυτό το μπάχαλο όμως κρύβεται κατά τη γνώμη μας μια ιστορία που έχει να κάνει με μια ανάδυση ενός νεοσυντηρητισμού. Και το λέω αυτό διότι δεν είχαμε μόνο αυτό το περιστατικό. Μέσα στο Σαββατοκύριακο μαθαίνουμε επίσης ότι ήταν να γίνει μια συνάντηση ερασιτεχνικών θειάσεων στα Δωδεκάνησα. Βγήκε μια αφίσα. Η αφίσα αυτή είχε μια μορφή, φόραγε μια προσωπίδα τράγου ή ελαφιού και τους κόψαν την αφίσα διότι λέει αυτό είναι παγανισμός. Αυτά τα πράγματα είναι σκοταδιστικά και εμείς τα εντάσσουμε σε μια ανάδυση ενός νεοσυντηρητισμού η οποία την παρακολουθούμε και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα μας ενδιαφέρει περισσότερο. Έλα, Παπί. Να κάνω μια περιγραφή αντίστοιχη με αυτή που έκανε ο Γιώργος προηγουμένως, πώς το εκλαμβάνω εγώ. Και fake news υπήρξε. Δεν έγινε κανένα ντου από τα ΕΚΑΜ σε κανένα κινηματογράφο. Γιατί έτσι παρουσιάστηκε στην αρχή. Έτσι. Δεύτερον, βλέπουμε ένα πρωθυπουργό, ο οποίος υιοθετεί, τέος πρωθυπουργό, υιοθετεί σε ντε-τε διαδόσεις του διαδικτύου και τραβάει ένα σεντόνι στο Facebook, όπου καταλήγει σε συμπέρασμα ότι η Ελλάδα γύρισε στη δεκαετία του 60 και ζούμε εποχές σκοταδισμού. Τι αποκαλύπτεται? Αποκαλύπτεται ότι δύο υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, χωρίς να έχουν πάρει άδεια, και οι οποίες με έναν τρόπο, εγώ θα ήθελα να μπω στα θέματα συγγένειας και τα λοιπά, σχετίζονται πολιτικά με το ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνουν και προκαλούν όλη αυτή την ιστορία και μετά το παίρνει ο Πρωθυπουργός. Ρωτώ, εάν δεν είχε παρέμβει ο κ. Τσίπρας σε αυτή την ιστορία με τον τρόπο που παρενέβη, θα είχε πάρει αυτή τη διάσταση όλο το θέμα? Προφανώς όχι. Απαντώ. Εννοείς την πολιτική διάσταση. Βεβαίως. Ναι. Και τώρα, το δεύτερο. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά είναι κανονικό, ενώ γίνεται το μάλε βράσε, να βγαίνει ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη και να λέει: παιδιά, εγώ θα τον παραβιάσω τον νόμο. Μισό λεπτάκι. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ο νόμος. Μισό λεπτάκι. Και θα πάω με τα 15 χρόνια μου να το πω. Θα έρθω και σε αυτό, γιατί και εμένα δεν μ' άρεσε αυτό. Έτσι. Αλλά είναι δυνατόν να μιλάει κανείς ότι έχουμε μια ακροδεξιά κυβέρνηση η οποία γυρνάει σε εποχές σκοταδισμού τη χώρα? Δηλαδή, πες το έξω σε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι σε όποιον πολίτη έχει ψηφίσει Μητσοτάκη. Πιστεύει ότι ζούμε σε σκοταδιστική εποχή? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό είναι το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ, της πολιτικής του αμηχανίας. Δεν μπορεί να αρθρώσει πολιτικό λόγο για τα σημαντικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και έχει καταλήξει αυτό ότι έχουμε μια ακροδεξιά κυβέρνηση, την οποία τη βαφτίζω εγώ ακροδεξιά για να έχω ένα εχθρό και να μεταφέρω τη συζήτηση, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τον κύριο Τσίπρα. Τι έγινε το 2015? Τι έγινε το 2015 που έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα και βγαίνουν φίδια? Πάντως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το πώς έγινε η επιχείρηση, θα το πω σε εισαγωγικά, για να βγουν τα παιδιά μέσα από τον κινηματογράφο, και δεν είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε εμείς. Αναφέρομαι στην επιστολή που έστειλε πατέρας παιδιού αποκλειστικά στο έθνος.gr και την οποία έχει ο Τάσος. Μου επιτρέπει μόνο επειδή είπε κάτι ο Άκης. Να την πει ο Τάσος, γιατί έχει τη σημασία του. Πάνω σε αυτήν θα συζητήσουμε. Για το τι έγινε ακριβώς μέσα στο κινηματογράφο. Όταν μιλάει για κλούβες, ότι είχαν τα παιδιά γύρω γύρω. Υπάρχει ένα θέμα διαχείρισης, παιδί. Μισό λεπτάκι. Έτσι, γιατί το είπαμε και χθες και θα δούμε και τον κύριο Χρυκέτο μαζί με την Ελευθερία, την Σπυρία και τον εκπρόσωπο των αστυνομικών. Ένα λεπτό. Τάσο, πες το. Θεωρώ ότι ήταν πολύ λάθος του κυρίου Χρυσοχοΐδη η ανάρτηση που έκανε. Με τον ανήλικο γιο του, όσο και αν προκλήθηκε, δεν μπορεί ένας υπουργός εμέσως έστω να παροτρύνει σε παράνομη πράξη. Ή υπάρχει ο νόμος ή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Καλημέρα κύριε Εκτεχέτα, καλημέρα στην Ελευθερία τη Σπυράκη.
Ένα λεπτό παρακαλώ πολύ. Πάμε στον Τάσο τον οικονόμου να μας πει και για την επιστολή. Αλλά ξαναλέω ότι το έθνος.gr αποκάλυψε χθες, Τάσο μου, ότι από 1η Οκτωβρίου έχει δοθεί η οδηγία στους κινηματογράφους ότι αυτό το έργο είναι ακατάλληλο δι' ανηλίκους. Είχε δοθεί συγκεκριμένη οδηγία από την αρμόδια επιτροπή προς όλους τους κινηματογράφους. Ήταν ένα ζήτημα λοιπόν και μάλιστα με αυτό το υψηλό όριο των 18 ετών. Όμως η φράση «Έλα μπαμπά, με συνέλαβαν γιατί έβλεπα τον Τζόκερ» είναι μια φράση που συμπυκνώνει όλη αυτή την υπόθεση. Τον τραγέλαφο. Και την τραγική διάσταση. Έλα, παπά, με συνέλαβαν αστυνομικοί που πήγαν στο σινεμά και θα μας πάνε στην αστυνομία. Ακούστηκε με τρεμάμενη φωνή από την άλλη άκρη της γραμμής, λέει ο πατέρας του ανήλικου παιδιού στην επιστολή που σας έστειλε. Σε λιγότερο από 5 λεπτά ήμασταν εκεί στην είσοδο. 7-8 παιδιά σε κύκλο και γύρω τους οι δύο αστυνομικοί και μια υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού που, όπως είπε, είχε καλέσει και την αστυνομία. Πάντως, αρκετών παιδιών οι γονείς δεν ήταν. 7 δεν είναι εύκολο να κάνεις. Το εμπορικό κέντρο, η λύση που δόθηκε είναι 15χρονα παιδιά όμως. Ναι, ήταν η μεταφορά τους με κλούβα. Είναι σοκαριστικό αυτό. Τα βάλανε στην κλούβα τα παιδιά. Ναι, με κλούβα νομίζω φτάνει αυτό το απόσπασμα που είδαμε. Για να τα πάνε στο αστυνομικό τμήμα. Αυτή η κατάληξη νομίζω ότι είναι εξόχως σοκαριστική για όλους μας. Το καταλαβαίνω να τους βγάλουν έξω, το καταλαβαίνω να. Να γίνει μια προσπάθεια εφαρμογής του νόμου πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Όχι όμως να πάνε τα παιδιά με κλούβα στο αστυνομικό τμήμα. Καλέσαν τους γονείς, ήρθαν οι γονείς. Νομίζω ότι κάπου εκεί έπρεπε να τελειώσει και το θέμα. Κύριε Κρυχέτα, τι λέτε? Γιατί τόση φασαρία? Γιατί δεν μπορούμε να διαχειριστούμε? Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι κακώς μπήκαν τα παιδιά στον κινηματογράφο. Έπρεπε να μπουν μέσα οι συνάδελφοί σας με τα όπλα, όχι προτεταμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει να ανοίξουν τα φώτα, να σταματήσει η προβολή, να ζητάμε ταυτότητες, ελάτε έξω, να μεταφέρονται με την κλούβα στο αστυνομικό τμήμα που λέει και ο πατέρας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει μια λογική διαχείριση μιας τέτοιας ιστορίας? Κύριε Παυλόπουλε, η διαχείριση ήταν άκρος λογική και σύνομη. Ας αλλάξει ο νόμος, να μας φύγει αυτό το πάρελο από τα πλάτη δική μας. Και στη θέση τη δική μου έπρεπε να είχατε καλέσει τις κυρίες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες κάλεσαν τους συναδέλφους μου σύμφωνα με τον νόμο να επέμβουν. Ούτε κλούβες υπήρξαν, ούτε καμ υπήρξαν, ούτε όπλα υπήρξαν. Απλώς οι συναδελφοί μου. Ναι, τι λέει ψέματα ο πατέρας ότι το παιδί το πήγανε με την κλούβα στο αστυνομικό τμήμα? Αφήστε με πολύ μακριά, δεν μπορώ. Είμαι πολύ μακριά. Αφήστε με να σας πω τι ακριβώς συνέβη. Ούτε κλούβα υπήρξε, ούτε όπλα υπήρξαν, ούτε κρότου λάψης υπήρχαν, αυτά που διαβάζω στο διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν θέλω να σας πω ότι εμείς όταν δεχτούμε μια καταγγελία είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι, δεν έχουμε το δικαίωμα της επιλογής να παρεύουμε ή όχι, να πάμε να την ελέγξουμε. Αυτό έκανε η συναδελφή μου με την πρέπουσα ευγένεια και ευαισθησία όσον αφορά τους ανηλίκους. Κάλεσα τους γονείς να πάρουν τα παιδιά τους. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θέλω όμως να πω όλους αυτούς οι οποίοι κόπτονται σήμερα για τον σκοταδισμό, ότι πρέπει κάτι άλλο να γίνει, ας αλλάξουν τον νόμο. Θα έχετε σε λίγο πολιτικό πάνελ εκεί. Ναι. Πρέπει να αλλάξουν τους νόμους, να διώξουν αυτά τα πάρελα από την πλάτη δική μας, γιατί έχουμε άλλη αποστολή. Και σήμερα εδώ δεν έπρεπε να είμαι για αυτό το λόγο, πρέπει να είμαι για άλλα σοβαρότερα θέματα. Κλείνοντας λοιπόν, και ευχαριστώ για τη φιλοξενία, θέλω να σας πω ότι όλα αυτά είναι παθογένειες του συστήματος πριν από πολλά χρόνια. Σήμερα στο διαδίκτυο όλα τα παιδιά μπορούν να δουν το πρωί και το βράδυ τα έσχη. Δεν βλέπω κανένας όμως να ηγείρεται και να λέει εκεί πέρα τι θα γίνει. Λοιπόν, ας αφήσουν την αστυνομία έξω από τα κομματικά τους παιχνίδια, έξω από τις αντιπαραθέσεις τους. Έχουμε πολύ σοβαρότερη δουλειά και υπεύθυνη να κάνουμε. Γινόμαστε καλύτεροι, είμαστε από τα πλέον δημοκρατικά σώματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικράτεια, στη χώρα μας. Ας κάνουν κάποια άλλη δουλειά, ας μας αφήσουν εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας, αυτή που έχει ανάγκη ο κόσμος. Κύριε Κυρίτση, έχει ένα δίκιο ο κύριος Κρυχέτος που λέει, ρε παιδιά, γιατί το αλλάξατε το νόμο? Εμάς μας λέτε να εφαρμόσουμε έναν νόμο. Τι να πει ο αστυνομικός, ότι εγώ δεν τον εφαρμόζω, δεν πάω. Να νόμο του 37, έτσι. Να σας πω, ναι. Άκουσα την κυρία. Ούτω η ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε αλλάξει τον νόμο του Μεταξά του 37. Άκουσα την κυρία Μενδώνη να λέει νόμος το 10. Ότι ο νόμος δεν προβλέπει
αυτού του είδους ενέργειες από την πλευρά της αστυνομίας. Αλλά εγώ θέλω να σας πω κάτι άλλο. Όχι, ότι όλα τα προηγούμενα. Όταν υπάρχει καταγγελία να ελέγχετε, μην προσπαθείτε τώρα να καλύψετε τις δικές σας ατέλειες ή τις αστοχίες. Μπορείτε να τα πείτε στην κυρία Μενδώνη, κυρία μου, τι μου τα λέτε εμένα. Είστε μεγαλύτερες από αυτές που νομίζετε. Ναι, ναι. Άρθρο 37, παράγραφος 3. Εσείς έχετε την ευθύνη για τη λειτουργία της. Εσείς νομοθετείτε, δεν νομοθετούμε εμείς. Εμείς εφαρμόζουμε αυτά τα οποία εσείς νομοθετείτε. Τώρα, αν δεν έχετε τη διορατικότητα να εφαρμόσετε για το 2030 και μετά, δεν σας θέλει η αστυνομία ούτε η αστυνομική. Ιεραρχικά μέσω του πολιτικού σας προϊσταμένου να τα πει στην κυρία Μενδώνη. Τι μου τα λέτε εμένα. Λοιπόν, εγώ έχω να πω το εξής. Ότι τόσα χρόνια. Γιατί βλέπω τόσα χρόνια. Καταφέρεστε κατά των αστυνομικών. Δεν κάναμε τίποτα περισσότερο. Με την απόλυτη ευαισθησία φερθήκαμε στα παιδιά σαν δικά μας παιδιά. Αλλάχτε τους νόμους. Οι μαρτυρίες δεν λένε αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εσείς έχετε την ευθύνη για το σκοτάδισμο. Αλλά δεν μιλάω σε εσάς, μιλάω στον κύριο Παυλόπουλο. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι εδώ και 30 χρόνια και οπωσδήποτε επί ΣΥΡΙΖΑ τέτοιου είδους έσχη δεν τα είχαμε ζήσει. Τα ζούμε τώρα. Υπάρχει κάποιος λόγος. Ποιος είναι ο λόγος αυτός? Πρέπει ότι, να τον δούμε. Ότι, εγώ θεωρώ ότι στέλνονται μηνύματα στην κοινωνία. Ναι. Ότι, ότι σφίγγουν τα πράγματα, παιδιά, η κτλ. Η ασυνδοσία τέλος, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Περί αυτού πρόκειται. Στο να πας να δεις μια ταινία στον κινηματογράφο που έχει κόψει 600.000 εισιτήρια, αν έχει στοιχείο ηθικής ασυδοσίας, θέλω κάποιος να μου το εξηγήσει. Αλλά δεν βλέπω που έγινε η ηθική ασυδοσία σε αυτό. Υπάρχει μια επιτροπή όμως που κρίνει αυτή την ταινία κατάλληλη. Έχει